Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η προημερησία συζήτηση που συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα στη Βουλή, με φόντο φυσικά τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Μας ενημερώνει ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Μόλις κατέβηκε από το Βήμα αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τη δευτερολογία του, πετώντας το γάτι στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο προκάλεσε, όπως είπε, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στη κυβέρνηση, εάν και εφόσον πιστεύει ότι δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη. Αν δεν το κάνετε, είπε, θα είστε ένας τρασίδηλος πολιτικός. Ανεβαίνοντας τώρα στο Βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε πολιτικά, λέγοντας ότι τη δυσπιστία του ελληνικού λαού την έχετε δεδομένη. Νωρίτερα άναψαν και καλά τα αίματα εδώ στη Βουλή, Κατερίνα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος, αναγνώρισε παθογένειες στην ΕΕΠ, τόνισε όμως ότι είναι απαράδεκτο και ανεύθυνο ένα μεμονωμένο σφάλμα να ανάγεται σε πρόβλημα της δημοκρατίας. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, σε μια ομιλία ιδιαίτερα υψηλών τόνων, έδειξε τον Πρωθυπουργό ως υπόλογο για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα, τον κατηγόρησε για τη δημοκρατική εκτροπή και ζήτησε επιτακτικά εκλογές, προαναγγέλλοντας ανέντοτο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Κατερίνα. Αντώνη, ευχαριστώ. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο Αλεπουχώρι, 70χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα 4 ανήλικους που μπήκαν στην αυλή του. Πάμε στον Παναγιώτη Μπούσιο. Παναγιώτη, τραυματίστηκαν οι νεαροί. Τι ακριβώς συνέβη? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω ότι δύο από τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα στην αυλή του 70χρονου, ναι, έχουν τραυματιστεί. Ο ένας στο πόδι και ένας λίγο πιο σοβαρά στο μάτι και στο μάγουλο. Και μάλιστα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο 70χρονος, ο οποίος μένει τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι, κατάλαβε ότι ενδεχομένως κάποιοι είναι στην αυλή του και θεώρησε ότι ενδεχομένως να ήθελαν κάποιοι να τον κλέψουν. Βγήκε λοιπόν, πυροβόλησε με μια κυνηγητική καραμπίνα, την οποία κατήχε νόμιμα σε ευθεία βολή προς ένα θάμνο. Όμως πίσω από αυτό το θάμνο ήταν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να τα τραυματίσει. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, το ασθενοφόρο, ενώ και ο 70χρονος, πρέπει να πούμε, ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, παρέμεινε στο σημείο και περίμενε τις αρχές. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε η Κατερίνα στον εισαγγελέα, το ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρατείται και τη Δευτέρα, την Τρίτη, με συγχωρείτε, θα απολογηθεί στον ανακριτή για τις πράξεις του. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Στα δικαστήρια Ρεθύμνου οδηγήθηκε το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 38χρονος που κατηγορείται για την καταδίωξη και την επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες στον Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, καθώς τον βαραίνουν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κατά συρροή με ρατσιστικά κίνητρα. Υπέρον θυμίζεται ότι χθες οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 36χρονος, δίνοντας εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν το πρωί της 19ης Αυγούστου. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς όρους, μέχρι τη δικάση μου. Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό κακοποίησης γυναίκας έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά ένας άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του στο κεφάλι και εκείνη για λίγο είχε θολή όραση. Την απείλησε μάλιστα ότι θα την σκοτώσει, λέγοντας, προσέξτε, πως θα καταλήξει εκεί που κατέληξαν όλα τα θύματα των γυναικοκτονιών. Πρόκειται για έναν 45χρονο που καυγάδισε με τη γυναίκα του και έμεινε προχθές το βράδυ στα κρατητήρια μετά από μήνυση. Το συμβάν έγινε στο Βόλο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφορο χωρίς δικηγόρο και ζήτησε προθεσμία, ενώ η 43χρονη σύζυγός του που κατέθεσε την μήνυση δεν εμφανίστηκε ως μάρτυρας. Όπως είπε στο δικαστήριο, διατηρεί με την γυναίκα και το γιο τους μίνι μάρκετ στον Βόλο και η απειλή υπόθηκε επάνω στον καυγά τους. Αλλάζουμε κλίμα. Υποχωρούν από σήμερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό. Καλό μεσημέρι και πάλι, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι. Τα δύσκολα πέρασαν, θα λέγαμε. Διατηρείται μια αστάθεια μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Απλώς να μας υπενθυμίσει ότι και μια μετάβαση ομαλή προς το φθινόπωρο είναι πολύ πιθανή για τις επόμενες ημέρες. Σε γενικές γραμμές πάντως θα πρέπει να πω ότι το καλοκαίρι επιστρέφει, με την έννοια ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 με 35 περίπου βαθμούς Κελσίου, με ασθενές γενικά το πεδίο των ανέμων, όχι παραπάνω από 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρή Κολυδά. Στη Λετωνία, για τη συνέχεια, γκρέμισαν πανύψηλο σοβιετικό μνημείο 80 μέτρων, μία ημέρα μετά την συμπλήρωση των 6 μηνών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ένας οβελίσκος διακοσμημένος με σοβιετικά αστέρια, ο οποίος αποτελούσε μνημείο για τη νίκη του κόκκινου στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας, κατεδαφίστηκε στην πρωτεύουσα της Λετωνίας, στην Ρίγα.
Ο Οβελίσκος, που είχε στηθεί εκεί το 1985, έπεσε με παφλασμό σε μια παρακείμενη λίμνη στο πάρκο της Νίκης. Η κατεδάφιση μεταδόθηκε ζωντανά από τοπικό μέσο, ενώ οι πολίτες που παρακολουθούσαν επί τόπου την κατεδάφιση ζητοκράβγαζαν και χειροκροτούσαν. Μερικοί μάλιστα με τυλιγμένες σημαίες της χώρας τους στους ώμους για να το γιορτάσουν. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα ποδοσφαιρικά Όσκαρ της χρονιάς που είχαν λάμψει από την Βασίλισσα της Ευρώπης. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την τιμητική της. Κορυφαίος παίκτης αναδείχθηκε ο Καρίμ Μπενζεμά και καλύτερος προπονητής ο Κάρλο Αντσελότη. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Σαρίνα Βίχμαν, που οδηγήθηκε στην Εθνική Αγγλία στην κατάκτηση του Euro, ήταν η κορυφαία προπονήτρια. Ενώ η Αλεξία Πουτέγιας, της Μπαρτσελόνα φυσικά, αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ευγενίδη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.